Μεταξύ άλλων, η Ελλάδα υποχρεούται μέχρι την άνοιξη του 2016 να παρουσιάσει ένα σχέδιο που θα ενισχύει τη συνεργασία των πανεπιστημίων με ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις. Δηλαδή, και θα ενισχύουν βεβαίως την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, να συνδεθούν τα πανεπιστήμια με τις ανάγκες της αγοράς, να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς. Είναι μια μεταρρύθμιση την οποία πιστεύετε, αν επανεκλεγείτε, θα την εφαρμόσετε ή θα προσπαθήσετε να τη διαπραγματευτείτε, να την ακυρώσετε? Κυρία Χούγκλη, πιστεύω ότι ένα πολύ σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας είναι η παιδεία, είναι η γνώση, είναι το έψυχο δυναμικό αυτού του τόπου. Τα παιδιά μας που μορφώνονται, σπουδάζουν και δυστυχώς φεύγουν κατά χιλιάδες στο εξωτερικό έχοντας αυτή την αιμορραγία μυαλών, επιστημών. Και νομίζω ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα επενδύοντας στην παιδεία. Και επένδυση στην παιδεία, στη γνώση, στην έρευνα, στην καινοτομία. Σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε αποφάσεις να αλλάξουμε όλο το πλαίσιο, να ενισχύσουμε από το δημοτικό ως το πανεπιστήμιο όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και να θρέψουμε καρπούς αργότερα, διότι δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη να έχει αποτελέσματα. Στο ερώτημά σας, εγώ θα σας πω ότι απολύτως συμφωνούμε και είναι στο πρόγραμμά μας το να δώσουμε τη δυνατότητα δίπλα στα πανεπιστήμια να υπάρχουν ερευνητικά κέντρα, να δώσουμε τη δυνατότητα στους νέους ερευνητές να έχουν αξιοπρεπείς μισθούς, αμοιβές, να μην φεύγουν στο εξωτερικό. Και παράλληλα, δίπλα από τα ερευνητικά κέντρα, να αναπτύσσονται επιχειρηματικές δραστηριότητες στην καινοτομία, στην έρευνα, στη νέα γνώση, που έχουν πολύ μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα από όσο θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Άλλο λοιπόν η σύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την παραγωγική διαδικασία που πρέπει να γίνει, άλλο όμως η παράδοση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην αγορά. Είμαστε προφανώς αντίθετοι στην παράδοση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην αγορά. Αλλά απολύτως συμφωνούμε να βάλουμε κανόνες, να ενισχύσουμε την παιδεία που είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας, ώστε οι νέοι άνθρωποι να επιστρέψουν στην χώρα. Ευχαριστούμε, κύριε Τσίπρα. Κυρία Χούκλη. Ευχαριστώ. Φαίνεται όμως ότι ο κύριος Βαλτάς δεν συμφωνεί. Θεωρεί την αριστεία ρετσινιά. Έχει βαλθεί να καταργήσει τα πρότυπα σχολεία, το ψηφιακό σχολείο. Και ο νόμος του αποτελεί κόκκινο πανί για τρία τουλάχιστον κόμματα της αντιπολίτευσης. Τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και το Πασόκ. Με δύο εξ αυτών, μπορεί και με τα τρία, να χρειαστεί να συγκυβερνήσετε αν έρθετε πρώτο κόμμα. Θα δεχτείτε να καταργήσετε, να αποσύρετε τον νόμο Μπαλτά προκειμένου να τα βρείτε? Καταρχάς, να συζητήσουμε τι νόμος είναι αυτός και τι σημαντικές τομές επιφέρει στη δημόσια εκπαίδευση. Διότι πράγματι οι αλλαγές αυτές πρέπει να γίνουν με διάλογο, αλλά χωρίς προκαταλήψεις. Και διότι όλα όσα έχουν ακουστεί περί ρετσινιάς, αριστείας κτλ. Δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Εμείς είμαστε υπέρ της ανάγκης να υπάρχουν πειραματικά σχολεία παντού. Αλλά δεν μπορείς να πάρεις τους καλούς μαθητές από ένα σχολείο και να τους απομονώσεις. Διότι αυτό το σχολείο θα υποβαθμιστεί και θα είναι και δημόσιο σχολείο. Άρα λοιπόν τα θέματα της παιδείας χρειάζεται διάλογο, συνενέσεις αλλά και μεγάλες τομές που να μας ξεχωρίσουν από το χθες και να ανοίξουν δρόμους στο μέλλον. Η κυρία Ζαχαρέα απευθύνεται στον κύριο Μεϊμαράκη. Κύριε Πρόεδρε, ιστορικοί μελετητές έχουν επισημάνει τον σπουδαίο ρόλο της παιδείας και του πολιτισμού στην αφύπνιση του έθνους, για παράδειγμα στην Επανάσταση του 21. Μήπως 200 χρόνια μετά είναι σημαντικό να γίνει ξανά μια επανάσταση στην παιδεία που θα ανυψώσει πάλι την περηφάνεια του λαού μας?